Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφριάς, όπου όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η σημερινή αναμέτρηση ανάμεσα σε Τερμίτες και Brooklyn Nets για την φάση των 32 της Summer Development League. Όπως και στο προηγούμενο γύρο, έτσι και τώρα το παιχνίδι είναι knockout, δηλαδή όποια ομάδα καταφέρει να επικρατήσει απόψε θα είναι και αυτή που θα κλείσει την θέση της στους 16 του καλοκαιρινού πρωταθλήματος. Λάθος από τους γηπεδούχους. Έτσι, γρήγορα η μπάλα περνάει στα χέρια των Brooklyn Nets για την πρώτη δική τους επίθεση. Πάμε να δούμε λίγο και τις πεντάδες, ενώ έγινε το κλείψιμο. Υπάρχει πόδι στην συνέχεια από τον Κόσουβα. Στην πεντάδα για τους Τερμίτες έχουμε Λατσαρέτο, Μπιμπούδη, Ορφανίδη, Χριστόπουλο και Ηλιόπουλο. Ενώ από την άλλη για τους φιλοξενούμενους στην πρώτη πεντάδα είναι η Ζαμπούρας, Κόσιβας, Πατσιμάς, Κορτσάτος και Καραγιαννάκης. Ένα τρίποντο από το πλάι, άστοχο όμως από τον Καραγιαννάκη. Και τώρα ο Ηλιόπουλος παίρνει στον Μπιμπούδη και πάλι Ηλιόπουλος. Προσποίηση, ματάκι πίσω από τον Χριστόπουλο, δεν θα βρει στόχο. Κόσιβας φεύγει στην άλλη πλευρά με χώρο. Δεν θα έρθει όμως το πρώτο καλάθι από αυτή την καλή ευκαιρία. Παραμένει το 0-0. Λαζαρέτος θέλει να πλησιάσει. Υπάρχει φάουλ χαμηλά. Το έχει κάνει. Δεν πρόλαβα να δω ποιος το έχει κάνει. Με συγχωρείτε, νομίζω. Ο Κόσιβας, αν δεν κάνω λάθος. Ηλιόπουλος βλέπει τις επιλογές του. Στην γωνία ο Ορφανίδης, δεν θα σημαδέψει σωστά. Λαζαρέτος πήρε το επιθετικό rebound, σκόραρε κιόλας. Και θα ανοίξει το σκόρ για τους γηπεδούχους. 2-0 λοιπόν. Τερμίτες παίρνουν το προβάδισμα. Πάει προς τα μέσα ο Ζαμπούρας. Δεν θα καταφέρει να τον σταματήσει κανείς. Σοφαρίζει σε 2-2. Συνέχεια με τον Ηλιόπουλο τώρα. Στόπουλος, Ορφανίδης, πολύ ψηλή πάσα του. Δεν μπορούσε εκεί να υποδεχτεί την μπάλα καλά ο Ηλιόπουλος, έγινε έτσι το λάθος. Κατοχή για τους άσπρους. Με τον Καραγιαννάκη να κατεβάζει, αφήνει στον Κόσιβα. Καραγιαννάκης ξανά. Πάλι Κόσιβας. Βλέπει απέναντι τον Ζαμπούρα. Πλησιάζει, αυτός παίρνει την προσπάθεια πάνω του. Θα σκοράρει και πάλι. Για το 2-4. Προβάδισμα για πρώτη φορά για λογαριασμό των φιλοξενούμενων. Χριστόπουλος έπαιξε με τον Ορφανίδη. Ιωπουλος θέλει να πλησιάσει, έκλεισε καλά η άμυνα των Brooklyn Nets. Έφαγε την προσπίση, ο Ζαμπούρας έπεσε πάνω στον Χριστόπουλο. Στην επαναφορά έτσι οι Τερμίτες. Χριστόπουλος και πάλι αυτή τη φορά θα επιχειρήσει ένα σούτ και θα ευστοχήσει για να επαναφέρει την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Το τρίποντο για χείρος Χριστόπουλη για το 5-4. Κωστίβας άφησε στον Καραγιαννάκη. Κορτσάτος από την κορυφή, το κατάλαβε και ο ίδιος ότι θα πήγαινε εκτός στόχου η μπάλα. Λιόπουλος. Ο Χριστόπουλος και πάλι Λιόπουλος, ζήτησε ο Λαζαρέτος για να παίξει με πλάτη, δεν θα περάσει πάσα του στην συνέχεια. Ζαμπούρας θέλει να πάει σε μια γρήγορη επίθεση. Δεν θα καταλήξει μπάλα εντός στόχο, ο ίδιος όμως επιμένει και κερδίζει ξανά. Έχει στην πλάτη τον Ηλιόπουλο, Φορτσάτος. Ψάχνει λίγο χώρο, θα κοπεί από τον Ορφανίδη. Μπάλα περνάει εκτός και απομένουν 3 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι για τους Brooklyn Nets, οι οποίοι θα πρέπει να βιαστούν αν θέλουν να βρουν κάποια εκτέλεση. Θα ξαναγίνει επαναφορά. Δεν κύλησε
καθόλου το ρολόι. Κάνει την κίνηση ο Πατσιμάς, του φύγει πάλι από τα χέρια. Ιλιόπουλος. Βρήκε χώρο. Αστόχησε όμως για δύο. Παραμένει το 5-4 στο σκορ. Κωσίβας. Ο Τσάτος από κοντά. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Ιλιόπουλος τώρα για τους θερμητές. Σε έξω, ο Χριστόπουλος στην κορυφή, ζητάει και πάλι ο Ηλιόπουλος. Προσποιείται ο Χριστόπουλος, έκοψε εκεί στην baseline ο Ηλιόπουλος, τον είδε. Του πάσαρε και την μπάλα ο Χριστόπουλος. Και έχουμε το 7-4. Καραγιαννάκης, παίξε με τον Κώσιβα, δεν θα διστάσει αυτός να πάρει το σουτ. Ο Τσάτος μετά το επιθετικό rebound θα σκοράρει για το 7-6. Στον πόντο και πάλι το match, 5-24. Πριν να αφήσουμε πίσω μας την πρώτη περίοδο. Χριστόπουλος. Μπιμπούδης θα εκτελέσει, όχι καλά. Ζαμπούρας. Συνεχίζει, κερδίζει το φάουλ από τον Ηλιόπουλο. Φάουλ που είναι το πρώτο για τους τερμητές. Έγινε επαναφορά, πήρε ο Καραγιαννάκης. Θα εκτελέσει για δύο από μέση απόσταση. Προβάδισμα τώρα για τους φιλοξενούμενους. 8. Λαζαρέτος. Ο Ορφανίδης του δώσε ξανά. Από πιο κοντά ο Λαζαρέτος. Έχουμε φάουλ για τον ψηλό των γηπεδούχων, ο οποίος οδηγείται τώρα στην γραμμή. Έξω η πρώτη. Ετοιμάζει τώρα για την δεύτερη. Θα την βάλει αυτή με τη βοήθεια του ταμπλό για να ισοφαρίσει 8-8. Ζαμπούρας. Παρακινδυνεύει η πάσα του. Ορφανίδης ήταν εκεί. Ηλιόπουλος. Θα παίξει με τον Χριστόπουλο. Πήρε και πάλι. Λαζαρέτος γυρίζει ωραία το κορμί του, θα σκοράρει για το 10-8. Λαζαρέτος, ένας παίκτης που μπορεί να προσφέρει και έχει προσφέρει πολλά στους τερμητές. Μια σημαντική απειλή για τις αντίπαλες άμυνες εκεί κοντά στην ρακέτα. Φορτσάτος άφησε στον Ζαμπούρα. Φορτσάτος. Μια δύσκολη προσπάθεια, ο ίδιος πάει να διεκδικήσει και θα βγει νικητής. Ο Τσάτος πρέπει να μην έχει βρει Στεφάνη μπάλα. Γι' αυτό και θα τα πούν τώρα οι διαιτητές. Να δούμε τι θα αποφασίσουν τελικά. Έχει τελειώσει ο χρόνος της επίθεσης και έτσι η κατοχή περνάει στα χέρια των τερμητών. Λιόπουλος. Στη γωνία ο Χριστόπουλος παίζει με τον Λαζαρέτο. Ο Φανίδης δεν υποδέχεται καλά την μπάλα. Λιπούδης αριστερά με 10 δευτερόλεπτα τώρα διαθέσιμα. Γυρίζει, βλέπει και το Φορτσάτο μπροστά του. Πάει κόντρα στον Τζαμπούρα ο Ορφανίδης, υπάρχει και θετικό φαούλ. Μπάλα έτσι για τους Nerds, 3-23 πριν να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Κώσιβας.
Ζαμπούρας θα επιχειρήσει το τρίποντο. Δεν βρίσκει στόχο και ο Χριστόπουλος είναι εκεί για να καθαρίσει την φάση. Ηλιόπουλος κλασικά και τώρα ανεβάζει την μπάλα. Φανίδης πήρε και εκτέλεσε αμέσως, όχι καλά. Καραγιαννάκης θα τον σταματήσει με φάουλ ο Χριστόπουλος. Έχουμε και αλλαγή για τους μπλε. Ο Πατσός θα περάσει το μάτς. Πήρε την θέση του Μπιμπούδη. Ζαμπούρας με τον Ορφανίδη μπροστά του. Θα επιχειρήσει να πάει στην επίθεση, έχει κάνει βήματα. Δεν αλλάζει έτσι ούτε τώρα το 18. Πατσός. Λαζαρέτος θέλει να απειλήσει με το δεξί χέρι. Λιόπουλος μαζεύει. Μια ευκαιρία για τους τερμίτες. Χριστόπουλος από την κορυφή στο σίδερο η μπάλα. Δεν θα αλλάξει ούτε τώρα το σκορ. Ζαμπούρας, ύψος ωραία για τον Κόσιβα. Πάλι Ζαμπούρας θα το βάλει. 10 όλα. Ηλιόπουλος. Τώρα η μπάλα στον Λαζαρέτο. Κλείνεται από δύο, ψάχνει πάσα έξω. Βρήκε βοήθεια στα χέρια του Ηλιόπουλου στο παρκέ. Ο Λαζαρέτος και ο παίκτης των Brooklyn Nerds, ο Φορτσάτος, σηκώθηκαν και οι δύο. Πάλι καλά, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Το φάουλ έγινε από τον Πατσιμά. Είναι το τέταρτο ομαδικό για τους Brooklyn Nerds. 3-4 πλέον τα ομαδικά, ενώ τα λέει και με τον Λαζάρια του ρέφερι. Και έχουμε και αλλαγή τώρα για τους φιλοξενούμενους. Στην θέση του Πατσιμά περνάει ο Παπαναστασίου. Πανέφεραν τώρα οι τερμίτες. Λιόπουλος είδε απέναντι τον Χριστόπουλο. Λαζαρέτος. Μπαλά στην περιφέρεια και πάλι, άστοχο το τρίποντο όμως. Μπαίνει δυναμικά ο Λαζαρέτος, θα χάσει την μπάλα από τα χέρια του. Δεν θα περάσει όμως, θα περάσει τελικά η μπάλα για τον Ζαμπούρα. Ο ίδιος την ξανακέρδισε εκεί και δεν επιτρέψει στους αντιπάλους να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Καραγιαννάκης σηκώνεται για τρεις, δεν μπαίνει μπάλα στο καλάθι. Ηλιόπουλος. Αργά-αργά οι τερμίτες επιστρέφουν στην άμυνα τους οι άσπροι. Λαζαρέτος ζήτησε και πήρε. Κλείνεται από δύο. Θα κάνει βήματα. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Το 10-10 παραμένει στο σκορ από όλη τη ισορροπία στο μάτς μέχρι στιγμής. Κόσιβας θα μπορέσει να βάλει ξανά μπροστά τους Brooklyn Nerds. Λιόπουλος παίζει με τον Χριστόπουλο. Με φόρο εκεί ο Πατσός, δύο προσποιήσεις, άστοχο το σούτ του. Τρεις παίκτες εκεί κόντρα στον Λαζαρέτο, θα τους νικήσει όλους για το 12-10. 37 δεύτερα ακόμα. Ζαμπούρας. Το θέλει, το πήρε, δεν το έβαλε. Λιόπουλος. Πονέσα από τον Αλεφαντινό για να παίξουν γρήγορα οι συμπαίκτες του. Τελευταίος. Να δούμε τι έχει οδηθεί, αν έχει δεχθεί φάουλ ή απλώς η κατοχή. Είναι για τους γηπεδούχους. Μπαλά είναι για τους τερμίτες. Ο Ζαμπούρας θεωρεί πως δεν ήταν εκείνος που βρήκε τελευταίος. Υπόκληση 2 δευτερολέπτων τώρα στο χρονόμετρο. Έκλεψαν ωστόσο οι Nerds. Και Καραγιαννάκης παίρνει στο ανοιχτό γήπεδο. Σαν σε προπόνηση και εύκολο καλάθι για το 12-12. Τα δεύτερα τώρα στο ρολόι. Φανίδης
Πάσε στον Χριστόπουλο, χωρίς ισορροπία, αυτός θα εκτελέσει η αργολή μπάλα. Και φινάλι στην πρώτη περίοδο με το σκορ στο 12-12. Επιστρέψαμε εδώ στο κλειστό της Ζωφρέας, όπου ξεκίνησε μόλις και η δεύτερη περίοδος του παιχνιδιού. Ανάμεσα σε Τέρμιτες και Brooklyn Nets, απόλυτη ισορροπία στα πρώτα 10 λεπτά. Σκόπαλο σκορ 12-12. Οι Nets τώρα στην επίθεση με τον Γιαννουλάκη. Πήρε τελικά μετά από αρκετή σκέψη την εκτέλεση από Παναστασίου, δεν το έβαλε. Και τώρα Ηλιόπουλος. Χριστόπουλος. Λαζαρέτος. Πήρε, έκανε το κόψιμο ο Ηλιόπουλος, μπήκε δυνατά στη φάση, κατάφερε να συγκρατήσει το σκοράρ όμως στην συνέχεια. Και τώρα Καραγιαννάκης. Τζαμπουράς. Κρατάει την κατοχή ο Γιαννουλάκης. Παπαναστασίου έμεινε μόνος του, αστόχησε όμως το τρίποντο. Και τώρα Χριστόπουλος. Φανίδης, έπαιξε και πάλι με τον Χριστόπουλο. Τώρα πήγε μπαλά στον Λαζαρέτο. Γυρνούν αμέσως δύο παίχτες για να μην το αφήσουν καθόλου χώρο. Ο Πάτσος αστοχή από μακριά. Παραμένει στο 12-12 σε αυτές τις πρώτες στιγμές της δεύτερης περίοδου. Τάτσι στην πρώτη προσπάθεια. Βρίσκει στόχο. Μπαλά καταλήγει κατευθείαν εκτός αγωνιστικού χώρου. Χριστόπουλος. Ηλιόπουλος παίρνει και εκτελεί αμέσως, βρίσκει στόχο. 15-12. Καραγιαννάκης αργά τώρα για τους Nerds. Κάτσι προσπαθεί να του φτιάξει χώρο. Παναστασίου σκαστήπασε για τον Ζαμπούρα. Είχε τρεις παίκτες πάνω του, έχουμε πόδι τελικά. Και η κατοχή περνάει στα χέρια των γηπεδούχων. Πέρασαν τα πρώτα δύο λεπτά στην περίοδο, από ότι παραμένουν οι Brooklyn Nets. Με το δεξί χέρι ο Ορφανίδης δεν μπορεί καλά. Ζαμπούρας. Γιαννουλάκης, του φύγει μπάλα, την κράτησε εκτός ορίων, αλλά έκλεψε ο Ορφανίδης και τώρα έχουν την ευκαιρία να πετύχουν ένα εύκολο καλάθι Τερμίτες. Θα το κάνει ο Ηλιόπουλος για το 7, για το 17-12. 5 πόντι για τους Τερμίτες, όλοι από τα χέρια του συγκεκριμένου παίχτη. Τάτσις στον Ζαμπούρα. Στα δεξιά εκείνος με τον Ορφανίδη, βρήκε την πάσα για τον Παπαναστασίου. Γυρίζει με το δεξί, μπαλά. Πήρε αρκετό ύψος, δεν κατέληξε το στόχο και τελικά έκλεψε ο Πατσός. Συνεχίζει ο ίδιος με την μπάλα στα χέρια, πάει στο coast to coast και στο καλάθι. 19-12. Στο σύν 7 οι γηπεδούχοι. Ένα σερί 7-0 στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περίοδου. Από την άλλη Nerds ακόμα είναι άσφαιρη. Μια επίθεση η οποία θα χαθεί για τους άσπρους. Λαζαρέτος άφησε ωραία στον Χριστόπουλο. Λέει απάστοχο όμως. Ο ίδιος πήρε. Θα επιμείνει και θα το βάλει αυτή τη φορά. 21-12. Απομακρύνονται στις 9 από τους γηπεδούς και αναγκάζουν έτσι και τους Brooklyn Nets να καλέσουν τώρα σε time out. Επέστρεψαν και πάλι δύο πεντάδες στο παρκέ για να συνεχιστεί η δράση μετά το τέρμα των Brooklyn Nets, οι οποίοι βλέπουν τους αντιπάλους τους να έχουν μπει με φόρα στα αυτά τα πρώτα 3,5 λεπτά της δεύτερης περίοδου και να έχουν ξεφύγει πλέον στους 9 πόντους. 21-12 έχει τώρα ο Φωτεινός Πίνακας. Ακόμη μια επίθεση από την άλλη πλευρά θα περάσει χωρίς κάτι καλό για τους Nets.
Σας θυμίζω 12-12 ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο, 21-12 δείχνει τώρα ο Φωτεινός Πινάκας. Ζαμπούρας για τον, για τον Καραγιαννά και αυτός θα δώσει την λύση μετά από αρκετά λεπτά. 21-14. Χριστόπουλος Κυρολαζαρέτος και πάλι Χριστόπουλος. Ηλιόπουλος περιμένει στημένος για να πυροβολήσει. Δεν θα πετύχει το καλάθι όμως και υπάρχει και επιθετικό φάουλ από τον Λαζαρέτο. Πάνω στον Τατσί, τα λένε και οι δυο τους. Συνέχεια τώρα με τους άσπρους να έχουν την κατοχή. Ζαμπούρας. Πήρε ξανά. Βρήκε χώρο για να εκτελέσει, δεν είναι καλό το σουτ, νέα ευκαιρία με Παπαναστασόπουλο. Παπαναστασίου, με συγχωρείτε. Ο Χρήστος θα την χάσει και εκείνος, ο Λαζαρέτος βρήκε την πάσα για τον Χριστόπουλο. Με δύο πάσες έφτασαν στο καλάθι οι γηπεδούχοι. Ο Ηλιόπουλος ήταν εκτελεστής για το 23-14. Καραγιαννάκης. Και με δυναμικά ο Πατσός και κλέβει τελικά. Έχει επιλογή πάσα στον Ηλιόπουλο. Αυτός θα τελειώσει με επιτυχία ακόμη μια φάση για το 25-14. Συνεχίζει την καλή δουλειά του στο σκοράρισμα. Ο Ηλιόπουλος στο σύν 11 πλέον οι γηπεδούχοι. Διαφορά σε διψήφιο νούμερο για πρώτη φορά απόψε. Φάουλ τώρα από τον Χριστόπουλο, το παραδέχεται και ο ίδιος. Είναι το δεύτερο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Ανέφερα τώρα η Νέρτς, ζητάει κίνηση ο Παπαναστασίου, ο οποίος θα γυρίσει ωραία το κορμί του, θα ξεφύγει και θα σκοράρει. 25-16 μετά από την πολύ όμορφη κίνηση του Παπαναστασίου. Τσος. Στόπουλος. Πήρε ο Ηλιόπουλος και αφήνει στα δεξιά του. Πατσός δεν θα διστάσει να εκτελέσει. Μαχική στον αέρα, ο Ορφανίδης γίνει νικητής. Βλέπει τις επιλογές του ο Χριστόπουλος. Ο Ηλιόπουλος τώρα στα 10. Κόντρα στον Γιαννουλάκη. Τελειώνει ο χρόνος για τους Τερμίτες. Ένα σουτ το έχει καλό από τον Χριστόπουλο. Η μπάλα τελικά στα χέρια του Κόσιβα. Κορτζάτος. Γιαννουλάκης από κοντά δεν θα το βάλει. Μέχρι 3-4 μέχρι στιγμή στο επιμέρου σκορ. Στην δεύτερη περίοδο. Έχουμε αλλαγή για τους Brooklyn Nets. Καραγιαννάκης πέρασε εκτός. Στην θέση του Ολιατόπουλος. Έγινε επαναφορά, υπάρχει επιθετικό φαουλ όμως από τον Λαζαρέτο, ο οποίος απλούσε αντικανονικά το χέρι του εκεί. Στην προσπάθειά του να πάρει χώρο από τον Παπαναστασίου. Συνέχεια με Κόσιβα. Λιατόπουλος. Πάει από τα δεξιά ο Κόσιβας. Ψάχνει επιλογές. Γιαννουλάκης επιχείρησε πάσα, τελικά δεν το κατάλαβε ο Φορτσάτος. Ασυνεννοησία εδώ στην επίθεση των φιλοξενούμενων. Κατοχή για τους Τερμίτες. Λιόπουλος. Λιατόπουλος έχει αναλάβει να το μαρκάρει. Πατσός. Βρήκε χώρο. Δεν βρήκε το καλάθι. Γιαννουλάκης. Ωραία, αφήνει στον Κόσιβα. Ο Τσάτος από κοντά δεν τα καταφέρνει. Λιατόπουλος όμως κρατάει. Ναι, ευκαιρία. Άστοχο όμως το τρίποντο. Την μπάλα καταλήγει εκτός. Ναι, ο πρόσωπο Τσάτοφ τώρα στην πεντάδα των γηπεδούχων. Ενώ επαναφέρει ο Πατσός.
2.47. Πριν πάμε στην ανάποβλα του ημιχρόνου και η διαφορά παραμένει στους 9 πόντους υπέρ των Τερμιτών, οι οποίοι μπορούν να επιστρέψουν σε διψήφια απόσταση. Ηλιόπουλος από το πλάι, δεν είναι καλό το σούτο αυτή τη φορά. Πατσός βγαίνει νικητής στον αέρα και κερδίζει και το φάουλο τον Λιατόπουλο στην εξέλιξη της φάσης. Πασχαλινόπουλος και Αλεφαντίνος τώρα θα περάσουν και αυτοί για πρώτη φορά στο μάτς. Αλεφαντίνος στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Αυτό στη γωνία. Είναι και πάλι στον Αλεφαντινό. Πατσός γυρίζει μπάλα στην περιφέρεια. Στημένος στην γωνία ο Πασχαλινόπουλος. Ωραία εδώ κυκλοφόρησε η μπάλα. Αυτό έχει όμως την προσπάθεια του. Στην πρώτη προσπάθεια του ο Πασχαλινόπουλος. Δεν αλλάζει έτσι και το 25-16. Φορτσάτος. Παναστασίου δίνει στον Φορτσάτο και πάλι αποφασίζει αυτός να σηκωθεί για δύο. Ζητάει φάουλ, κρατάει και το κεφάλι του, δεν υπάρχει κάποιο στήριγμα. Λεφαντινός, μια no look πάση για τον Λαζαρέτο. Κοιτάξτε πόσοι κλείνουν γύρω του και τον αναγκάζουν τελικά σε βήματα. Έχουν καταλάβει πόσο απειλητικός είναι ο Λαζαρέτος, οι Brooklyn Nets. Και τον έχουν αντιμετωπίσει καλά στις τελευταίες άμυνες. Με 2 και 3 κορμιά να πέφτουν πάνω του κάθε φορά που παίρνει την μπάλα κοντά στην ρακέτα. Παναστασίου τώρα θα φτιάξει την επίθεση των Nerds. Αφήσε στον Κόσιβα. Βγήκε όμως την πορεία της πάσας ο Αλεφαντινός και έκλεψε. Ο ίδιος αναλαμβάνει να κατεβάσει. Πατσός. Στον Πασχαλινόπουλο τώρα στην γωνία η μπάλα, Παρετσατόβ, στον Αλεφαντινό, αυτός θα σηκωθεί. Είναι άστοχο το σουτ, Πασχαλινόπουλος όμως κερδίζει ξανά. Πατσός από τα αριστερά τώρα, μπαίνει και βγαίνει η μπάλα. Καθαρίζει την φάση ο Ζαμπούρας. Μπαίνει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Υπάρχει φάουλ χαμηλά από τον Πατσό, έχει γίνει. 7 δεύτερα πριν μπούμε στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Στο 28, στο 25-16 βρισκόμαστε. Ο Λιατόπουλος θα επαναφέρει από το πλάι. Ζαμπούρας τώρα. Σηκώνεται, πασάρι τελικά. Την μπάλα για λίγο από τα χέρια του Κόσιβα, λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Νομίζω θεωρούσε πως τελείωνε ο χρόνος, απέμεναν όμως 10 δευτερόλεπτα, δεν το έχει αντιληφθεί. Και έτσι πήγε στράφη αυτή η επίθεση. 50 δεύτερα ακόμα. Λαζαρέτος. Παίρνει το φάουλο από τον Φορτσάτο. Δεύτερο ομαδικό για τους Brooklyn Nerds. Από την baseline τώρα η επαναφορά, Πασχαλινόπουλος. Θέλει και πάλι θα εκτελέσει αυτή τη φορά, δύναμο το σουτ. Φορτσάτος έχει επιλογές και δεξιά και αριστερά. Επιλέγει τον Τζαμπούρα, στέκεται στον αέρα. Αυτός χωρίς ισορροπία δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Το Τζατόπ τώρα κερδίζει. Αποκλείσει 5 δευτερολεπτών στα 2 χρονόμετρα. Αλεφαντινός. Γυρίζει ωραία ο Λαζαρέτος. Κόντρα σε αρκετά κορμιά. Αυτό στην γωνία. Πατσός. Όχι. Παλεύει και με τον Αλεφαντινό Φορτσάτος. Η κατοχή είναι για τους Τερμίτες, οι οποίοι έχουν 6 δευτερόλεπτα. Λαζαρέτος, αυτό στον Τσατόβ, αυτό στην λήξη του χρόνου. Αστόχησε, μπήκε στην πορεία όμως της μπάλας. Ο Πατσός μετράει κανονικότατα το καλάθι του.
και διαμορφώνει το 27-16 με το οποίο αφήνουμε πίσω μας τα πρώτα 20 λεπτά. Επιστροφή και πάλι εδώ στην Ζωφρία. Ξεκίνησε μόλις και η τρίτη περίοδος της αναμέτρησης, 27-16. Προηγούνται οι Τερμίτες, οι οποίοι έχουν πάρει ένα καλό προβάδισμα 11 πόντων μετά το πέρασμα και του δεύτερου δεκαλέπτου. Στην επίθεση τώρα η Νέρτς με τον Παπαναστασίου να αποφασίζει να εκτελέσει τελικά. Ο Ζακούρας βγαίνει νικητής στο rebound. Πάρει και την εκτέλεση, ο Ορφανίδης όμως θα του κλείσει το φως. Και φάουλ στην συνέχεια στον Πασχαλινόπουλο. Ηλιόπουλος, ο οποίος ήταν αρκετά ουσιαστικός και αποτελεσματικός για τους Τερμίτες στα... στην δεύτερη περίοδο. Καραγιαννάκης τώρα τρέχει στην άλλη πλευρά. Σαμπούρας κάνει βήματα. Ο Πατσιμάς. Ιόπουλος άφησε δίπλα του στον Χριστόπουλο και πάλι μπάλα σε εκείνον. Μέσα ο Μπιμπούδης δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά. Ζαμπούρας 3-3, Φορτσάτος από κοντά, όχι καλύτερη επιλογή. Και τώρα Ηλιόπουλος σειρά των Τερμιτών να τρέξουν. Στέκεται στον αέρα, δεν σημαδεύεται αυτός στον στόχο. Καραγιαννάκης περασπάσε για τον Ζαμπούρα. Τος έκοψε ωραία ο Ζαμπούρας, πήρε την μπάλα στα χέρια του, εκτέλεσε κιόλας για το 27-18. Ανέφερε ο Πασχαλινόπουλος. Ηλιόπουλος. Πασχαλινόπουλος του δώσε και πάλι. Με τα 3 δεύτερα τώρα στο ρολόι για τους Τερμίτες, αστοχή προσπάθεια του Μπιμπούδη. Ο Καραγιαννάκης βρίσκει μόνο μπάλα, ο Ηλιόπουλος κατοχή παραμένει στα χέρια των Brooklyn Nets. 19 δευτερόλεπτα κιόλας διαθέσιμα στο ρολόι. Ανέφεραν οι άσπροι, ο Τσάτος. Και ωραία εκεί τον Πατσιμάλα, πιο ωραία θα κλέψει ο Ηλιόπουλος. Φεύγει συνέχεια στον εθνιδιασμό. Θα τελειώσει το πάση με το πιχείο 29-18. Ζαμπούρας. Σφρίγμα για φάουλ τώρα, το έχει κάνει ο Ηλιόπουλος. Φορτσάτος άφησε χέρι με χέρι στον Καραγιαννάκη. Παναστασίου δίστασε να εκτελέσει από μακριά. Θα πάρει την προσπάθεια με το δεξί χέρι. Πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. 29-20. Μπιμπούδης, Χριστόπουλος στη γωνία. Ηλιόπουλος προσποιήθηκε. Θέλει να πλησιάσει. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 31-20. Βρίσκει απαντήσεις ο Ηλιόπουλος και λογαριασμό των Τερμιτών. Και επιστρέφει έτσι και την διαφορά στους 11 ξανά. Τρίποδο του Καραγιαννάκη. Δεν είναι καλό όμως το σούτ, περνάει κάτω από την ρακέτα η μπάλα. Και έχουμε και αλλαγή τώρα για τους Γκλέ με τον Πατσό να παίρνει τη θέση του Πασχαλινόπουλου. Ηλιόπουλος. Μπιμπούδης άφησε στην περιφέρεια στον Χριστόπουλο. Ηλιόπουλος θα πάρει ακόμα μια εκτέλεση από μακριά αυτή τη φορά.
Ο Τσάτος φτάνει μόνος του μέχρι το τέλος. Δεν αλλάζει όμως το 31-20 και τώρα Πατσός. Δείχνει ταχύτητα. Μπιμπούδης από τα αριστερά. Πατσός βρέθηκε στην δεξιά πλευρά τώρα. 10 δευτερόλεπτα διαθέσιμα για τους μπλε. Να καταφέρει να βρει στόχο. Μάχη και στον αέρα με τον Ορφανίδη να παίρνει πρώτου Ζαμπούρα. Μαλακατέληξη στον Ηλιόπουλο. Εκτελεί αυτός. 34-20. Ηλιόπουλος συνεχίζει καυτός και στην τρίτη περίοδο. Με την διαφορά να εκτοξεύεται πλέον στο συν 14 υπέρ των ερμητών. Έχουμε και time out τώρα για τους Brooklyn Nerds. Στους 14 πόντους έχουν ξεφύγει πλέον οι γηπεδούχοι. Με τον Ηλιόπουλο να εξακολουθεί να κάνει τρομερή δουλειά επιθετικά. Ένα τρίποδο τώρα από τον Ζαμπούρα. Ανάσα για τους Brooklyn Nerds. 34-23. Στόπουλος πήρε και πάλι, ζητάει ο Ορφανίδης. Αυτόν θα μπει στην μπάλα. Ηλιόπουλος στην κορυφή. Δεν είναι επιλογή για σκρίνο συμπαίκτης του. Βγαίνει στην περιφέρεια ο Μπιμπούδης. Στέκεται για δύο, δεν θα το βάλει. Ζαμπούρας ξεφεύγει από την πίεση. Πάει μέχρι το τέλος, αφήνει την πάσα την τελευταία στιγμή στον Μπιμπούδη. Στον Πατσιμό, με συγχωρείτε. Υπάρχει στήριγμα για φάουλ. Κατοχή είναι και πάλι για τους άσπρους. Ενώ για τους τερμίτες θα επιστρέψει στο μάτς. Ο Λαζαρέτος παίρνει την θέση του Ορφανίδη. Πανέφεραν οι Νέρτς, Φορτσάτος από κοντά, μπαίνει και βγαίνει μπαλά. Χαρίζει την φάση ο Ηλιόπουλος. Έχει τον Μπιμπούδη μπροστά. Δυσκολεύτηκε αυτός κάπως στην υποδοχή. Πυροπατσός. Και έχουμε διπλή τρίπλα. Προπλής για μαρτύριες από την πλευρά των μπλε. Ο Καραγιαννάκης τώρα επαναφέρει για τον Ζαμπούρα. Τρίποντο για τους Nerds, κοντό το σουτ. Διεκδικήσει με μπάλα, έχουμε τζάμπολ. Το βελάκι δείχνει Brooklyn Nerds. Το 12 δευτερόλεπτα στο ρολόι για την επίθεση των άσπρων. Με τον Κόσιβα να ψάχνει συμπαίκτη. Καραγιαννάκης παίρνει την μπάλα μέσα στα χέρια του Φορτσάτου. Πατσιμάς θα κοπεί ψηλά. Πολύ καλή άμυνα από τον παίκτη των τερμητών. Μπιμπούδης, Λαζαρέτος, φεύγει μπάλα από τα χέρια. Κόσιβας γυρίζει, κάνει βήματα. Ενώ μπαίνουμε στα τελευταία 4 λεπτά της τρίτης περίοδου με τους θερμίτες να παραμένουν σε απόσταση ασφαλείας. Λύση στην μπάλα από τα χέρια του Πατσού. Κράτησαν ωστόσο οι μπλε. Πάσα χέρι με χέρι, Πατσός θα το πάρει. Βάλε όμως λίγο περισσότερη δύναμη. Αλλά έχει πέρασει εκτός. Κατοχή για τους Nerds. Κόσιβας. Καραγιαννάκης, ένα μακρινό δίποντο, όχι καλό. Ζαμπούρας παλεύει και με τον Φορτσάτο. Φωνές από τον παίκτο Νέρτς. Κόσιβας εκτελεί από μακριά. Δική στην μπάλα κρατούν οι άσπροι. Θα τα χάσουν όμως τελικά. Βρέθηκε στο παρκέ από το φαουλ του Καραγιαννάκη.
συζητήσει εκεί μεταξύ των παιχτών και, και των διαιτητών. Ξεκολουθεί να τα λένε τώρα με τους διαιτητές παίκτες των τερμητών. Τελειώνει η συζητήση, συνέχεια στο μάτς. Και παίρνει ο Βασχαλίνο, ο Χριστόπουλος. Λαζαρέτος γυρίζει, μπαλά έφτασε στα χέρια του Μπιμπούδη. Και έχουμε φάουλ για τον Μπιμπούδη. Τρία φάουλ για τον Φορτσάτο. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 36. 23 στο συν 13 πλέον οι γηπεδούχοι. Κόσιβας. Φορτσάτος αφήνει στον Ζαμπούρα. Γυρίζει αυτό στο κορμί του. Χωρίς ισορροπία. Μαζεύει ο Πατσός. Λιόπουλος. Και ο Πατσός συμπρούστηκε με τον Ζαμπούρα. Υπάρχει επιθετικό φάουλ. Γιαννάκης είναι στον Κόσιβα. Ο Τσάτος με χώρο για να πλησιάσει. Δεν θα τον αγχώσει εκεί η παρουσία του Λαζαρέτου. 36-25. Λιόπουλος δεν διστάζει. Δεν δικαιώνεται όμως για την επιλογή του και τώρα Καραγιαννάκης θέλει να τρέξει. Κατάει γκάζι ο Καραγιαννάκης, θα κάνει όλα μόνος του, τελειώνει τη φάση. 36-27. Διαφορά και πάλι σε μονοψηφιό. Σε νέα πόντους τώρα. Ενώ κάτι λιγότερο από 2 λεπτά μας απομένουν ακόμα για το τέλος και της τρίτης περίοδου. Πατσός σε μια δύσκολη ενέργεια. Ο Καραγιαννάκης καθυστέρησε κάπως ο εφηδιασμός των Nerds. Θα τελειώσει όμως καλά η φάση για το 36-29 από τον Ζαμπούρα. Και έχουμε time out τώρα για τους τερμίτες. Ένα σερί 0-6 έχουν καταφέρει να φτιάξουν οι φιλοξενούμενοι. Γιατί βγάζουν μια μικρή αντίδραση και ρίχνουν τη διαφορά στους 7. 36-29 τώρα. Δείχνει το σκορ 1-25. Πρέπει να αφήσουμε πίσω μας και την τρίτη περίοδο. Πατσός παίζει με τον Μπιμπούδη. Στη γωνία ο Ελιόπουλος είναι για 3 στο σού του. Ναζαρέτος παλεύει και ψηλά. Μαζεύει. Διεκδικήσει με μπάλα. Κατοχή να δούμε για ποιον είναι. Υπάρχει φάουλ τελικά. Το έχει κάνει ο Ζαμπουράς και είναι και το τρίτο δικό του. Όπως τρίτο είναι και για τους Brooklyn Nerds. Από την baseline τώρα θα γίνει επαναφορά. Ηλιόπουλος ψάχνει βοήθεια. Ορφανίδης έχει μείνει μόνος του. Δεν θα περάσει όμως. Θα περάσει αν είναι εκμεταλλευτεί η ευκαιρία. Παραμένουν ωστόσο στην επίθεση οι τερμίτες. Επιλέγει τον Ηλιόπουλο ο Μπιμπούδης. Πέρασε από τον Τάτσι, βρέθηκε ο Ζαμπούρας μπροστά του. Νέο σούτ από την περιφέρεια μέσα αυτή τη φορά. 39-29. Με υπήρξε και φάουλ στην εξέλιξη της φάσης πάνω στον Ζαμπούρα, τέταρτο για τους τερμίτες. 45 δεύτερα τώρα. Καραγιαννάκης σηκώνεται για 3, σε πατάει και με το ίδιο νόμισμα. 39-32. Μπιμπούδης
Πατζός, άφησε στον Ηλιόπουλο. Πάλι Πατζός. Σιρή να πλησιάσει ο Μπιμπούδης. Και αυτό το τρίποντο μέσα από τον Ηλιόπουλο, ο οποίος δείχνει το συμπαίκτη του. Μία σου και μία μου και πάλι. 5 δευτερόλεπτα τώρα για τους Νέρτς. Καραγιαννάκης ξανά, όχι αυτή τη φορά. Ανάποδο λέει από τον Φορτσάτο, σκοράρει για το 42-34. Αυτό είναι και το σκορ μετά το πέρας της τρίτης περίοδου. Ξεκίνησε και το τέταρτο περίοδος, 42-34 το σκορ. Στο σύν 8 πλέον οι τέρμητες. Να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία 10 λεπτά και αν θα μπορέσουν οι γηπεδούχοι να υπερασπιστούν, να διαχειριστούν καλά το υπερστροβάδισμα. Αν θα υπάρξει κάποια ανατροπή από την πλευρά των Brooklyn Nerds. Ο Λαζαρέτος θα γίνει εκεί στη μάχη, εκεί κοντά στην ρακέτα. Πάλι διαφορά σε διψήφιο νούμερο για το 44-34. Καλή άμυνα από τον Ηλιόπουλο. Θα δω κάποιος θα περάσει αυτός η μπάλα. Και σπράττει το χειροκρότημα από τον Αλεφαντινό. Φορτσάτος. Καραγιαννάκης. Αλλάζει κατεύθυνση, στέκεται από την κορυφή. Αλλά στοχή στην προσπάθεια του ο Κόσιβας. Τώρα Μπιμπούδης. Πατσός. Πήρε ο Ηλιόπουλος. Άφησε στον Πατσό, αμαρκάρι στο σούτ για δύο, όχι καλό όμως. Το Φορτσάτος αφήνει στον Κόσιβα. Έπαιξε με τον Φορτσάτο. Καραγιαννάκης με τον Μπιμπούδη μπροστά του. Του δίνει επιλογές κρίνει ο Φορτσάτος. Θα πάει στα δικά του χέρια η μπάλα από κοντά, θα μπορέσει να εκτελέσει. Βρέθηκε στα παρκέ, στο παρκέ φαίνεται να συγκρούστηκε εκεί με τον Πατσό. Κρατάει το πρόσωπο του ο παίκτης των Brooklyn Nerds. Όλα καλά και με τους δύο παίκτες. Και ο Φορτσάτος. Το φαουλ έχει γίνει από τον Πατσό, αν καταλάβα καλά. Τα μέρη που έπιαναν οι δύο παίχτες. Το στόμα του Φορτσάτου συγκρούστηκε με το πίσω μέρος του κεφαλιού του Πατσού. Συνέχεια τώρα, δεν θα έρθει το καλάθι για τους Nerds. Φαουλ πάνω στον Παπαναστασίου, στο ενδιαμέσο να τον σηκώσει ο Λαζαρέτος. Αν κατάλαβα καλά, αν έχω καταλάβει καλά για τους τερμίτες. Με 2-0 τα ομαδικά, τώρα μπήκε και στον φωτεινό πινάκα. Πάσα έξω στον Τζαμπούρα. Και αυτός με τη σειρά του αφήνει στον Καραγιαννάκη, τρίποδο του Κόσιβα. Αστοχή, θετικό rebound από τον Παπαναστασίου από κοντά, παλεύει, δεν καταφέρνει να βγει νικητής. Και τώρα Μπιμπούδης. Πάει προς τα μέσα, πήρε τα βήματα. Γύρισε να κάνει μια πάσα για τον Πατσό, η μπαλά κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι για τους άσπρους. Το μάτς με τον Καραγιαννάκη να κατεβάζει. Έπαιξε με τον Φορτσάτο, πιεζόμενος εκείνος, δεν θα καταφέρει να βρει στόχο. Ιόπουλος πάει μέχρι το τέλος για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 46-34.
Ζαμπούρα θέλει να χτυπήσει γρήγορα. Λαζαρέτος διεκδικεί μαζί με τον Ζαμπούρα. Έχουμε τζάμπολ. Το βελάκι δείχνει πως η κατοχή είναι και πάλι για τους Brooklyn Nets. Γιαννουλάκης τώρα στο μάτς. Παίρνει την θέση του Κωσιβά. Παναστασίου θα το τολμήσει. Καλύτερη θέση ο Λαζαρέτος. Λάθος πάσα όμως. Ζαμπούρας θα το πάρει και αυτός από μακριά, ούτε τώρα. Νέα ευκαιρία με Φορτσάτο για δύο πόντους αυτή τη φορά το σούτ. Και αυτό άστοχο από ανωτές χαμένες ευκαιρίες για τους Νέρτ. Και δεν αλλάζει στο 46-34. Καθαρή άμυνα από τον Ζαμπούρα. Και κάποιες παρατηρήσεις από τον διαιτητή. Αλλά είναι για τους τερμητές, όπως δείχνει χαρακτηριστικά ο διαιτητής. Ορφανίδης θα επαναφέρει, αφήνει στον Ηλιόπουλο. Χριστόπουλος τώρα και ο Ορφανίδης έχει πάρει θέση μπροστά από τον Φορτσάτο. Γυρίζει και εκτελεί εύστοχα για το 48-34. Στο σύν 14 τώρα. Οι τερμίτες στην μέγιστη τιμή της. Η διαφορά. Ο Παναστάσιο έχει κάνει βήματα. Ενώ από ό,τι βλέπω ζητάει αλλαγή ο Καραγιαννάκης. Στην θέση του πέρασε ο Πατσιμάς για λογαριασμό των Nerds. Συνέχεια με Ηλιόπουλο. Μπιμπούδης του δώσε και πάλι. Λαζαρέτος. Μπιμπούδης κατευθείαν εκτός. Πάρει τώρα ένα μαρκάρι στο σούτ. Όχι καλό, Λαζαρέτος. Δεύτερη ευκαιρία, κερδίζει το φάουλ. Δυσκράτηκε το χειροκρότημα από τους συμπαίκτες του για αυτή την προσπάθεια. Τον στέλνει στην γραμμή για δύο βολές, μπορεί να αυξήσει κι άλλο την διαφορά τώρα ψηλός. Χαμένη πρώτη βολή. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη. Άστοχη και αυτή, 0-2. Δεν αλλάζει και το 48-34. Παναστασίου. Έπαιξε με τον Γιαννουλάκη. Ζαμπούρας. 45 μοίρες, δεν είναι καθόλου καλό το σούτ όμως. Στόπουλος. Μένει ψηλά για να τον πιέσει ο Φορτσάτος, ο οποίος θα κάνει το φάουλ τελικά. Δεύτερο ομαδικό και για τους Brooklyn Nerds. Τέταρτο φάουλ επίσης για τον Φορτσάτο. Ο Τάτσης τώρα θα πάρει την θέση του Παπαναστασίου. Λιόπουλος θα φτάσει και πάλι μπαλά στα χέρια του. Έκανε το κόψιμο Μπιμπούδης. Ζητάει και πάλι στην γωνία, επιλύγει τον Ορφανίδη ο Χριστόπουλος. Αλλά εκείνος θα κάνει βήματα. Γιαννουλάκης τώρα φτιάχνει την επίθεση. Ζαμπούρας, Φορτσάτος, εκτελεί αμέσως. Λαζαρέτος πετάει όπως όπως την μπάλα, θα καταλήξει πάλι σε χέρια παίχτων παίχτη της φιλοξενούμενης ομάδας. Πέρασε η πάσα, αλλά κόπηκε ο Τάτσης. Φορτσάτος προσπάθησε εκεί στο follow, δεν πέτυχε κάτι και τώρα ευθυντιασμός για τους μπλε. Μπιμπούδης θα τελειώσει καλά τη φάση για το 50-34. Εξακολουθούν να κυριαρχούν οι τερμίτες, οι οποίοι είναι και μοναδικοί που έχουν σκοράρει στην τέταρτη περίοδο. Το σερί τους έχει φτάσει το 8-0. Παραμένουν άσφαιροι μέχρι στιγμής οι Brooklyn Nerds. Τώρα ο Φορτσάτος μετά από πολλή ώρα θα βρει στόχο
Είναι το 50-36. Χριστόπουλος. Πιπούτης με τον Λαζαρέτο, η πάσα στη γωνία. Λιόπουλος τιμένος, εκτελεί. 53-36. Λιόπουλος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στο σημερινό παιχνίδι. Από τους πρωταγωνιστές των Τερμιτών. Ένα δίποδο τώρα του Φορτσάτου και πάλι ο ίδιος. 53-38. Λιόπουλος έπαιξε με τον Χριστόπουλο. Τρέχει ξανά. Πάει αντίθετα από το σκριν του Ορφανίδη. Μπιμπούδης αυτή τη φορά από μακριά. Όχι καλό το σουτ, πρόλαβε όμως ο Λιόπουλος, η πάσα όμως κατέληξε σε αντίπαλο. Γιαννουλάκης κουβαλάει την μπάλα. Φορτσάτος γύρισε, έπαιξε με τον Τζαμπούρα. Από κοντά θα καταφέρει να σκοράρει. 53-40. Τρία λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Λιόπουλος. Λαζαρέτος θα γυρίσει. Γιαννουλάκης περνάει από την άμυνα του Λιόπουλου. Ο ίδιος αυτή τη φορά θα τελειώσει την φάση και αφού το καλάθι θα καταλήξει έτος στόχου. 53-42, ρίχνουν τη διαφορά κάπως στους 11 πόντους οι φιλοξενούμενοι. Και έχουμε τώρα το time out για τους Τερμίτες. Συνέχεια στην δράση, μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 3 λεπτά του παιχνιδιού. 53-42. Τώρα το σκορ. Μπιμπούδης. Χριστόπουλος το θέλει και θα το βάλει. 56-42. Ζαμπούρας. Θέλει να παίξει με τον Πατσιμά, κατάφερε να του περάσει την πάσα. Εκείνος όμως δεν καταφέρει να συγκρατήσει και τώρα Τριμπούδης. Λιόπουλος. Είναι μια ζητάει ο Αλεφαντινός. Χριστόπουλος του αφήνει το σούτι φιλοξενούμενοι. Δεν τους τιμωρεί όμως αυτή τη φορά. Ο Ορφανίδης δεν προλάβε. Έχει πέρασει εκτός η μπάλα. Και συνέχεια τώρα με τον Φορτσάτο, τελευταία 2,5 λεπτά. Με τις Τερμίτες να είναι πολύ κοντά στην πρόκριση. Στις 16 ο Τζαμπούρας θα σκοράρει από μακριά, 56-45. Και πάλι διαφορά στους 11. Λιόπουλος. Πλησιάζει, το φλότερ θα καταλήξει τον στόχο. 58-45. Ζαμπούρας. Άσε στον Γιαννουλάκη, αυτός θα δει την προσπάθειά του να αλλοιώνεται από τον Ορφανίδη. Και τώρα φεύγει μπροστά ο Χριστόπουλος. Δεν θα τελειώσει καλά. Επιμένει όμως ο ίδιος και με τη δεύτερη θα τα καταφέρει καλύτερα. 60-45. 1-35. Η νίκη δεν χάνεται πλέον για τους γηπεδούχους. Οι οποίοι όπως όλα δείχνουν θα είναι και αυτοί που θα συνεχίσουν το καλοκαιρινό ταξίδι τους στην Summer Development League. Φορτσάτος ανενόχλητος. Κατέληξε άστοχο το σούτο. 1-15 τώρα. Λαζαρέτος από κοντά θα βάλει και αυτό στο καλάθι. 62-45. Γιαννουλάκης. Έπαιξε με τον Φορτσάτο. Πήρε ο Ζαμπούρας στην κορυφή. Θα σηκωθεί για 3. Μπάλα στο σίδερο. Το απλό σίδερο και έξω και πέρα στα χέρια του Λαζαρέτο. Ρε μπάλα τελευταία δευτερόλεπτα. Κύριο Λιόπουλος. Οδεύουμε προς το τέλος.
με τους Ερμίτες να πανηγυρίζουν την νίκη. Θα βρεθούν στις 16 τη Summer Development League. Στο φωτοσούτο από τον Ηλιόπουλο. Φορτά το σπέρνει. Περνάει το κέντρο, βρίσκει και τον Γιαννουλάκη. Θα σκοράρει αυτός με το lay-up, 62-47. Και όπως όλα δείχνουν, αυτό θα είναι και το τελικό σκορ. Φινάλ λοιπόν εδώ στην Ζωφριά. Ερμίτες θα επικρατήσουν 62-47 κόντρα στους Brooklyn Nets και θα πάρουν το εισιτήριο για τις 16 της Summer Development League.